Ευχαριστώ και εγώ, Σταύρο. Λοιπόν, η δικιά μας προσπάθεια δεν ήταν βέβαια ίσως τόσο επαγγελματική όσο θα έπρεπε να είναι. Δεν ακολουθήθηκε κατά γράμμα η μέθοδος Delphi, αλλά μία παραλλαγή, θα λέγαμε, ίσως της μεθόδου. Αρχικά, αν να το προχωρήσω, περιμένω τις διαφάνειές μου. Συστάθηκε η ομάδα, προτάθηκαν οι ειδικοί, ήμασταν 7-8 ειδικοί, οι οποίοι στον καθένα ανατέθηκε από ένα κομμάτι βιβλιογραφικό με το οποίο ασχολήθηκαν πιο επισταμμένα. Ο καθένας ετοίμασε μία παρουσίαση με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία υπήρχαν. Αυτά στάλθηκαν σε πρώτη φάση σε όλους τους ειδικούς. Μετά έγινε συνάντηση ζωντανά στην Αγριά, όπου εκεί συζητήσαμε για κάποιες ώρες όλα αυτά τα δεδομένα και τα αντίστοιχα ελληνικά δεδομένα και δρόμενα, και βγήκανε με αυτόν τον τρόπο οι πρώτες προτάσεις. Γράφτηκαν ήδη τα πρώτα κείμενα, τα οποία πέρασαν από μια πρώτη διαδικασία κατά κάποιο τρόπο, δεν θα το πω διόρθωσης, αλλά προτάσεων από μένα αυτή τη στιγμή και τον κύριο Χατζηχρήστου, και θα επιστρέψουν στους συντάκτες των κειμένων αυτών για περαιτέρω διορθώσεις, μετατροπές, και μετά θα κυκλοφορήσουν πάλι σε όλους μας για να ληφθούν για να συνταχθούν τα τελικά κείμενα και να εκδοθούν σε κάποιο βιβλίο τελικά. Το οποίο... Οι διαφάνειες θα μπορέσουμε να τις έχουμε, τι γίνεται? Το οποίο ευελπιστούμε να είναι έτοιμο στην επόμενη Αγριά. Λοιπόν, αρκετά διαπλεκόμενος, όπως βλέπετε. Εδώ είναι η ομάδα ομοφωνίας. Ο Τάσος Αθανασόπουλος, ο Κώστας Γιαννίτσας, ο Μπάμπης ο Κωνσταντινίδης, ο Θανάσης ο Οικονόμου, ο Βάιος Παπαδημητρίου, ο Ανδρέας ο Πετρολέκας, ο Ηρακλής ο Μητσογιάννης, ο Γιώργος ο Δημητριάδης και ο υπεύθυνος του project, ο καθηγητής ο Χατζηχρήστου. Λοιπόν, εγώ συντονίζω βέβαια, δεν επηρεάζει τις αποφάσεις και έτσι. Ναι. Και ο κύριος Γκράβος θα κάνει το reviews reviewer. Αυτή είναι η διαδικασία. Έχει ήδη κάνει κάποιες παρατηρήσεις πάνω στα κείμενα τα οποία του έχουμε στείλει και θα κάνει παρεμβάσεις στην πορεία της παρουσίασης, όπως επίσης παρεμβάσεις περιμένουμε και από εσάς στην παρουσίαση. Λοιπόν, όπως ακούσατε, δεν υπάρχει πολύ ψηλό επίπεδο δεδομένων. Εδώ είναι η δομή του ιστορικού. Ο Ηρακλής ήταν υπεύθυνος της ενότητας αυτής. Δεν αποκλίναμε ιδιαίτερα από τα guidelines ό,τι υπάρχει σχετικά με το ιστορικό. Περιγραφή των συμπτωμάτων, είδος, διάρκεια, κλητικοί παράγοντες, επίπτωση στην ποιότητα ζωής, ενοχλητικότερο σύμπτωμα κτλ. Ίσως θα πρέπει να δούμε λίγο αυτά τα κομμάτια στην καθημερινότητά μας περισσότερο. Τυχόν συνυπάρχουν παθήσεις τόσο από το ρεπητικό όσο και από άλλα συστήματα, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν όμως την λειτουργία του ρεπητικού, ή συνυπάρχουν σεξουαλική δυσλειτουργία με βάση τη γνωστή πλέον συνύπαρξη και συμπαθογένεια πιθανών των male arts με την αισθητική δυσλειτουργία. Προηγηθείς εργαστηριακός ή και απεικονιστικός έλεγχος στα αποτελέσματα αυτού. Προηγηθείς χειρουργικές επεμβάσεις ή ακτινοθεραπεία της πιέλου. Συνήθειες και τρόπος ζωής ποτέ δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Προσλαμβανόμενα υγρά, τύπος υγρών, ερεθιστικές τροφές, κάπνισμα κτλ. Και λήψη φαρμάκων. Λοιπόν, όπως ακούσατε, υπάρχουν κάποια ερωτηματολόγια. Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτός ο τομέας των ερωτηματολογίων σχετικά με τα συμπτώματα, την αξιολόγηση των συμπτωμάτων του κατώτερου ρεπητικού, την αυτοαξιολόγηση κατά κάποιο τρόπο από τους ίδιους τους ασθενείς μας. Αμφισβητήθηκε από το Σταύρο κατά πόσο χρησιμοποιούμε τα βασικά προτινόμενα ερωτηματολόγια και μάλιστα το IPSS. Θα μπορούσατε να μου πείτε πόσοι χρησιμοποιούμε το IPSS στην καθημερινότητά μας? Okay. Το χρησιμοποιείτε και σε άντρες και σε γυναίκες? Γυναίκες πώς είναι? Σε γυναίκες πώς το χρησιμοποιείτε? Όλοι το χρησιμοποιείτε στους άντρες, επομένως. Στις γυναίκες δεν το χρησιμοποιείτε, για ποιο λόγο? Θεωρούμε ότι είναι ένα καθαρά αντρικό ερωτηματολόγιο. Ναι. Λοιπόν, έτσι πληροφοριακά έχει σταθμιστεί ψυχομετρικά και στις γυναίκες το IPSS. Υπάρχουν βέβαια λίγα βιβλιογραφικά δεδομένα, αλλά έχει σταθμιστεί πλέον και στις γυναίκες. Και λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και ερευνητικά εκτεταμένα.
Ναι, ακριβώς. Έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες δημογραφικές μελέτες, όπως την Bach στην Αμερική και στην Hope στην Ελλάδα. Θεωρείτε, λοιπόν, θεωρείτε ότι δεν είναι ειδικό του φύλου, έτσι? Σε ασθενείς με ακράτεια προτάθηκε το ερωτηματολόγιο της International Consultation on Incontinence, το ICIQ, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει γίνει μια πρώτη προσπάθεια στάθμισής του στα ελληνικά από το IMOP. Τα πιο ειδικά ερωτηματολόγια, όπως το Overactive Bladder Questionnaire και το, ο ειδικός δείκτης θητικής λειτουργίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση. Λοιπόν, προτινόμενοι, έχω κάνει βασικά μια επιλογή, επειδή είναι πολλές οι προτάσεις ομοφωνίας, έχω κάνει μια επιλογή από όλα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν όλα. Κλινική εξέταση, προτινόμενη λίστα ελέγχου, τα κλασικά από την κοιλιακή χώρα, περίνεο και έξω γεννητικά όργανα. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εμάς κάνουν έλεγχο αισθητικότητας και έλεγχο αντανακλαστικών του περινέου και της γεννητικής χώρας. Μπορείτε να πείτε πόσοι το κάνετε όταν κάνετε έστω και μια απλή δακτυλική εξέταση προστάτη? Ελάχιστη. Λοιπόν, δακτυλική εξέταση λοιπόν του ορθού, κλασικά εκτίμηση του προστάτη στους άνδρες, αλλά προτείνεται και ο έλεγχος του τόνου, ικανότητα σύσπασης χαλάρωσης του προκτικού δακτυλίου. Να ρωτήσω πόσοι το κάνουν και αυτό. Okay. Θα δούμε λίγο παρακάτω για ποιο λόγο τα προτείνουμε αυτά. Κολπική εξέταση στις γυναίκες, έλεγχος πρόπτωσης, ειδικές δοκιμασίες, η δοκιμασία του Βίχα και η δοκιμασία Βαλσάλβα πιθανώς, το Q-tip test και η δοκιμασία της Πάνας. Αυτή είναι η ταξινόμηση βαρύτητας πρόπτωσης με το σύστημα POPQ του 96. Το νεότερο POP είναι εξαιρετικά περίπλοκο, είναι μια τρίλιζα την οποία την είδατε σε κάποια άλλη παρουσίαση πιθανώς. Μάλλον στην εβδομάδα τον ειδικευόμεταν αυτό, μπερδεύουμε. Εδώ βλέπετε την παλιότερη και πιο απλή παρουσίαση. Ένα εκατοστό πριν τον παρθενικό ημένα είναι το στάδιο 1, ένα εκατοστό μετά είναι το στάδιο 2, ένα εκατοστό πριν την έξοδο του κόλπου είναι το στάδιο 3 και όταν προπήρτη τελείωσε το στάδιο 4, έτσι να το πούμε χοντρικά. Αυτό είναι το Q-tip test, η δοκιμασία του βαμβακοφόρου στυλεού, όπου θεωρητικά μπαίνει ένας στυλεός εντός της ουροδόχου κύστης και ζητάτε από τη γυναίκα να βήξει ή να κάνει δοκιμασία βαλσάλβα και βλέπουμε κατά πόσο υπάρχει μετακίνηση μεγαλύτερη των 30 μοιρών, οπότε αυτό θεωρείται ένα θετικό Q-tip test. Εδώ βλέπουμε από για ποιο... Απόστολε, να σε διακόψω, συγγνώμη. Ναι. Αυτό συνιστά η Επιτροπή Ομοφωνίας, δηλαδή να γίνεται σαν ρουτίνα στις γυναίκες οι οποίες έχουν τι, πότε. Όχι ότι απλώς υπάρχει, υπάρχει, αλλά πότε συνιστάται να γίνει? Στις γυναίκες με ακράτεια κατά την προσπάθεια, κατά κύριο λόγο, γιατί δίνει κάποιες πληροφορίες περισσότερες για το πιθανό χειρουργείο ή για την βαρύτητα της κατάστασης και τον τύπο της ακράτειας. Ο Τάσος, αν θέλει να συμπληρώσει κάτι σε αυτό, ο κ. Αθανασόπουλος. Ναι, αυτό που είχαμε πει είναι ότι είναι ένα δυνητικά χρήσιμο εργαλείο στις περιπτώσεις ακράτειας από προσπάθεια για να διαφοροποιήσει κανείς τον τύπο, αν είναι υπερκινητική ουρήθρα ή αν και πρακτικά δεν έχει πλέον κάποια ιδιαίτερη σημασία στην θεραπευτική προσέγγιση. Αλλά σε γενικές γραμμές δίνει κάποιες πληροφορίες έτσι, για την ουρήθρα που έχουμε μπροστά μας, πόσο κινητή είναι. Άρα, στο θέμα της κριτικής, γιατί εγώ δυστυχώς θα κάνω τον κακό στην περίπτωση. Αλλά μάλλον θα το κόψεις, Σταύρε. Θα δούμε, τουλάχιστον πρέπει να βαθμολογήσουμε την αναγκαιότητά του. Ναι, το να είναι στο ίδιο μαζί με τον έλεγχο της πρόπτωσης, δηλαδή να μην φαίνεται ότι έχει την ίδια βαρύτητα, φαντάζομαι. Ναι, δεν διαφωνούμε. Λοιπόν, εδώ λίγο η κατανομή των δερματομείων στα επίπεδα πόμιστρων 2-4. Για ποιο λόγο λέμε ότι είναι καλό ίσως να ελέγχεται η αισθητικότητα, καθώς επίσης και διάφορα αντανακλαστικά. Βλέπετε την κατανομή των νεύρων των ιερών του Ι3, Ι4 και Ι2 εδώ στους προσαγωγούς. Οπότε είναι χρήσιμο πιθανώς να ελέγχεται η αισθητικότητα στις περιοχές αυτές, αλλά επίσης και κάποια αντανακλαστικά. Κατά κύριο λόγο, όπως βλέπετε, το βόλβο σιραγκώδες αντανακλαστικό που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τα ιερά, αλλά και το αντανακλαστικό του σφιγκτήρα του ορθού επίσης έχει συμμετοχή από τα ιερά νεύρα. Και προχωράμε στο ημερολόγιο ούρησης. Πόσοι από εσάς χρησιμοποιούν στην κλινική τους πράξη ημερολόγιο ούρησης? Πολύ χαίρομαι. Σε όλους? Ποιοι χρησιμοποιούν σε όλους τους ασθενείς? Χρησιμοποιούμε σε ποιες, κάποιες ενδείξεις για να χρησιμοποιηθεί το ημερολόγιο ούρησης. Θα θέλετε κάποιος να μας δώσει κάποιες ενδείξεις που χρησιμοποιεί το ημερολόγιο ούρησης? Ναι. Συνήθως επιτακτικότητας. Για να ελέγξετε.
και όγκους και, και για να μπορέσω να κρίνω εγώ ίδιος, γιατί έρχονται και σου λένε εγώ γιατρέ έχω συχνορία, επιτακτικότητα, πρέπει να ελέγξεις τι είναι αυτό το πράγμα. Άρα ελέγχετε τη συχνότητα των ουρήσεων πρώτον, ελέγχετε τους όγκους της ούρησης, mm-hmm. την επιτακτικότητα πώς την ελέγχετε, έχετε κάποια βαθμολόγηση της επιθυμίας για ούρηση? Όχι, και τις ώρες που έχουν πάει πάνω, okay. που μπορούμε να το δούμε από εκεί αυτό. Ωραία. Υπάρχουν πάντως κάποια ερωτηματολόγια, ημερολόγια που περιλαμβάνουν και κατά κάποιο τρόπο μίνι ερωτηματολόγιο που αξιολογεί και την επιθυμία για ούρηση μέσα η ασθενής ή ο ασθενής. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ τα είπαμε. Ο λόγος φυσικά που το χρειαζόμαστε είναι γιατί η τάση των ασθενών μας είναι είτε να υποτιμούν είτε να υπερτονίζουν τα συμπτώματά τους. Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε, όπως ακούσαμε, ημερήσια συχνότητα ουρήσεων. Νυκτουρία, μια πολύ καλή ένδειξη για τα ημερολόγια ούρησης είναι να διακρίνουμε την νυκτουρία και την νυκτερινή πολυουρία στους ασθενείς μας. 24 ώρες και νομίζω, συγγνώμη Απόστολε, ότι εδώ πέρα είναι το απαραίτητο. Είναι το απαραίτητο εργαλείο. Άμα είναι κάποια περίπτωση που απαγορεύεται να μην το κάνεις, νομίζω είναι εκεί. Ναι, είναι βασικά για να θέσουμε ένδειξη διάγνωση νυκτερινής πολυουρίας, δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε βλέπουμε, όπως είπαμε, 24 ώρες παραγωγές ούρων, ημέρα και νύχτα, πολυουρία, νυκτερινό όγκο ούρων. Νυκτερινή πολυουρία, ορισμός είναι πάνω από 20% του 24ωρου όγκο ούρων στους κάτω των 65 και πάνω από 33% στους άνω των 65, καθώς επίσης και τον μέγιστο όγκο ούρησης. Δεν υπήρχε, όπως ακριβώς και στα κατευθυντήριες οδηγίες, δεν υπάρχει σαφή σε βιβλιογραφία ακριβώς για το ποια είναι η ιδανική διάρκεια του ημερολογίου ούρησης. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες ξέρουμε ότι η 7ήμερη καταγραφή είναι το ιδανικό, αλλά δεν είναι εφικτό στην καθημερινότητα και εφαρμόζεται βασικά μόνο σε κλινικές μελέτες πλέον. Και οι πρώτες ομάδες ομοφωνίας, όπως και των κατευθυντήριων οδηγιών, είναι οι 3 ημέρες. Ωστόσο, υπήρχαν αμφιβολίες για το ποια είναι η καθημερινή μας πρακτική. Πόσο είναι εφικτό για κάποιον ο οποίος εργάζεται να το κάνει αυτό για 3 ημέρες. Ή και γενικά για οποιονδήποτε είναι δυνατόν να συμμορφωθεί για 3 ημέρες. Η δικιά σας εμπειρία ποια είναι? Πόσοι το χρησιμοποιούν, απαιτούν ή προτείνουν στους ασθενείς τους να το κάνουν τουλάχιστον για 3 ημέρες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό ερώτημα. Δηλαδή, όσες φορές προτείνω σε κάποιον άρρωστο, φαντάζομαι έχετε το ίδιο. Εγώ που θα ουρώ όταν δουλεύω για να μετράω τα ώρα τα οποία βγάζω? Και αν του πεις Σαββατοκύριακο, είναι τελείως διαφορετικές οι συνήθειες της ζωής του Σαββατοκύριακο από την καθημερινότητά του. Είναι διαφορετικό να δουλεύει και να μην μπορεί να πιει νερό, και αν είναι στο σπίτι του που θα βγει να πιει και τον καφέ, ή θα βγει έξω να πιει μπύρα, ή δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. Πώς ξεπερνάτε αυτό το πρόβλημα του τριημέρου? Γιατί το ιδανικό είναι να έχεις μια καλή για την κειμενική καταγραφή, όπως είπε ο Απόστολος, αλλά να συμμορφώνεται και ο ασθενής. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, Σταύρο, συζητήθηκε ότι πιθανώς τα συμπτώματα δεν αλλάζουν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σωστό. Έτσι, δηλαδή, κάποιος που έχει υπερταστήρια κίστη θα την έχει και στην καθημερινότητα, αλλά εργασία, και στο Σαββατοκύριακο. Με τη λήψη των υγρών θα μπορούσε να πάρει χρήσιμες πληροφορίες. Πάντως, εγώ πάντοτε υποχωρώ με το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάντα υποχωρώ και λέω το Σαββατοκύριακο. Ο συνάδελφος, ναι. Επίσης, ανάλογα με το ποια είναι η ένδειξη για το ημερολόγιο, μπορούμε λίγο να το τροποποιήσουμε και να το απλοποιήσουμε. Αν δηλαδή είναι η ένδειξη είναι ο διαχωρισμός νυχτερινής πολυωρίας από νυκτουρία, δεν χρειάζεται κάθε ποτήρι νερό που είναι μέσα στην ημέρα να καταγράφεται. Μας ενδιαφέρει η αναλογία των ούρων νύχτας και ημέρας. Άρα μπορεί να γίνει και λίγο πιο απλά η καταγραφή του. Ναι. Μας ενδιαφέρει όμως στην νυχτερινή πολυούρια πιθανώς και οι ώρες που λαμβάνονται τα υγρά. Δηλαδή, αν οι ασθενείς φορτώνουν τον εαυτό τους με υγρά στη διάρκεια απογεύματος και νύχτας, τότε αυτό μας ενδιαφέρει. Συγγνώμη λίγο. Okay. Σαν μια πρώτη εκτίμηση, εάν κάποιος που σου λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα την ημέρα. Το βράδυ όμως σηκώνομαι 5 φορές. Έτσι. Άμα του πεις, μπορεί να μετρήσεις πόσα ουρείς και βλέπεις ότι έχει πάνω από 250 όλες του ουρήσεις. Σου λέει πολλά. Ναι, αν οι μεγαλύτερες ουρήσεις είναι στη διάρκεια της νύχτας, προφανώς δεν χρειάζεται να αθροίσεις και να προσθέσεις και να διαιρέσεις. Αυτό λέτε. Και αυτό, αλλά και το ότι πλέον δεν είναι έπηξη όγκη 300 και 300 και 400. Έτσι. Πρέπει κάπου να βγούνε. Αφού τα μάζεψε η κίστη, προφανώς θα το ξυπνήσει. Είναι το κλασικό ότι άμα πάω και πιω 5 βύρες το βράδυ, προφανώς θα σηκωθώ και είναι φυσιολογικό. Εάν αυτός έχει μια τέτοια λογική. Και υπάρχουν πολλοί άνδρες που κάνουν και το εξής. Σηκώνονται μια φορά να ουρήσουν και πριν πάνε να ξανακοιμηθούν, παίρνουν το μπουκάλι και το αδειάζουν στο ψυγείο. Κλασικές ιστορίες. Οπότε γι' αυτό το λόγο και ζητάμε την καταγραφή ακριβώς και το πότε λαμβάνονται τα υγρά και τι υγρά λαμβάνονται. Λοιπόν, εδώ είναι και δύο από τις προτάσεις εργασίας που υπήρχαν.
οι οποίες πιθανώς και μόνο που τις βλέπετε μάλλον φαντάζουν αρκετά περίπλοκες. Αυτή είναι που χρησιμοποιούμε στο Παπαγεωργείου, αυτή είναι, χρησιμοποιείται νομίζω στο Γεννηματάς και τελικά η πρόταση η οποία επικράτησε είναι μια πιο απλή καταγραφή από την Πάτρα με καταγραφή ενός πηλίκου, ενός κλάσματος, όπου ο αριθμητής είναι η ώρα και ο παραναμωστής η ποσότητα των ούρων. Και παράλληλα εδώ υπάρχει μια στήλη όπου καταγράφονται τα υγρά, πρώτη, δεύτερη και τρίτη ημέρα. Στη διάρκεια της ημέρας και έτσι χωρίζει κατευθείαν ο ασθενής ή ασθενής την ημέρα από τη νύχτα, από τη στιγμή που πήγε να κοιμηθεί και δεν χρειάζεται ούτε να τον βάλουμε να καταγράφει, να τους βάλουμε να καταγράφουν τι ώρα πάνε για ύπνο κτλ. Και να το χωρίζουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, πώς σας φαίνονται. Αυτό είναι ημερολόγιο ούρησης. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχει όμως άλλα στοιχεία σχετικά με την επιτακτικότητα, με το αν είχε ακράτη, αν έπρεπε να τρέξει για να προλάβει, δεν είναι. Ναι. Άρα λοιπόν είναι η ημερολόγιο ούρηση ή είναι το frequency volume chart. Είναι κάτι, ναι, είναι περισσότερο frequency volume chart. Αλλά εντάξει, άμα θέλεις περισσότερες πληροφορίες, μετά θα χρησιμοποιήσεις κάποιο πιο περίπλοκο ημερολόγιο. Πιθανώς βέβαια, εντάξει, αυτές είναι προτάσεις, αλλά και δεν το, είναι. Το λέτε ημερολόγιο ούρηση. Ναι. Ήθελα να πω ότι η εξορισμού του ημερολόγιου ούρησης δεν καταγράφει επιτακτικότητα. Έτσι. Υπάρχουν άλλα ειδικότερα. Ουσιαστικά αυτό είναι. Δηλαδή είναι μια μεσαία, θα λέει κανείς, κατάσταση. Εκτός από τα προσλαμβανόμενα υγρά, να ξέρεις πότε πηγαίνεις και πόσο ούρων βγάζεις. Δεν εκτιμάς επιτακτικότητα. 20 volume chart. Αν θες περισσότερες πληροφορίες, πάρεις ημερολόγιο chart. Κύριος αναγνώστου. Μία ερώτηση. Ναι. Αναζητήσατε πρότυπα από κλινικές του εξωτερικού? Ναι, το δικό μας ημερολόγιο του Παπαγεωργίου το έφερα από την Queen Square. Ναι. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο λίγο, η υγρά είναι. Ορίστε. Ναι, μας ενδιαφέρει τι υγρά πίνουμε. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο να πιει κάποιος νερό και το ίδιο πράγμα να πιει ένα φραπέ. Ναι, μας ενδιαφέρει και αυτό σίγουρα. Ναι, αυτή είναι μία πρόταση για μεγαλύτερη συμμόρφωση πιθανώς των ασθενών στο ημερολόγιο. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του τροποποίηση για να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Αν θέλετε έτσι για να γεφυρώσω λίγο και το σχόλιο του Θόδωρου του αναγνώστου και το σχόλιο που κάνατε είναι το εξής. Πάλι αναζητώντας και από άλλες κλινικές στο εξωτερικό ή συνομιλίες, στο Παρίσι κάνουν το ακόλουθο. Σκρινάρουν όλους με αυτό το απλό. Και αν δουν παθολογικά ευρήματα και θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες που αφορούν είτε το είδος των υγρών, την επιτακτικότητα, τότε κάνουν ένα πιο εξειδικευμένο, ένα πραγματικό ημερολόγιο ούρησης για να δουν αν έχουν και ακράτεια. Με βάση και το ιστορικό που έχουν στον άρρωστο. Δηλαδή, εντάξει, έχει το ημερολόγιο, αλλά τον ρωτάς, σου φεύγουν και σταγόνες. Άμα σου πει ναι, αυτό δεν είναι αρκετό. Οπότε μετά, κάνοντας αυτό το screening για να δουν αν έχουν νυχτερινή πολυωρία, μπορούν να περάσουν σε ένα πιο προχωρημένο. Ναι. Και σε αυτό είναι μια πρόταση. Γιατρέ, εγώ δεν μπορώ να το κάνω μία φορά, να το κάνω και δεύτερη, μου το ζητάς. Και μετά νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε και το σε ποιον απευθυνόμαστε. Άλλο ένας 70χρονος, άλλο ένας 50χρονος, άλλο ένας με ένα μορφωτικό επίπεδο καμία αλφα και άλλος. Επομένως, επειδή θα έχουμε και πολλά αποτελέσματα τα οποία θα είναι φυσιολογικά, δηλαδή δεν θα έχουμε νυχτερινή πολυουρία, αρκεί αυτό. Ο άνθρωπος που έχει το σημαντικό πρόβλημα και αποδειχτεί με το πρώτο, πιστεύω ότι αν του εξηγήσει κανείς θα συμμορφωθεί. Άρα, αν το πρόβλημά του είναι σημαντικό. Να ψηφίσουμε, δηλαδή εσείς προτείνετε ένα πολυπλοκότερο ημερολόγιο από το οποίο θα κάνετε αφαιρέσεις, ας πούμε, ανάλογα με την περίπτωση, κάτι τέτοιο. Όχι, διότι λίγο, γιατί χάνουμε νομίζω το νόημα των SOPs. Mm-hmm. SOPs είναι έτσι, standard operational procedures. Είναι το minimum. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο θέλει επιπλέον. Λέμε τα ελάχιστα, έτσι, για να κατοχυρώσεις ένα επίπεδο καλής διαγνωστικής προσέγγισης. Ότι δεν σου ξέφυγε κάτι χοντρό, ότι δεν θα κάνεις λάθος, ότι είναι μια κατοχύρωση, έτσι, στην καθημερινή σου πράξη μην σου ξεφύγει τίποτα, τα standard operational procedures. Και γι' αυτό προφανώς θα βρεθεί κάποιος τρόπος, η πρόταση ήδη φαίνεται ότι θα είναι στο επίπεδο τα απαραίτητα και άλλα προτινόμενα, τα οποία ο καθένας διαλέγει και κάνει μετά το personalized του γιατρίου και personalized προς τον ασθενή. Αλλά μην ξεφύγουμε από το νόημα. Okay. Έτσι. Καλώς. Το standard operational procedures είναι αυτά που πρέπει, τα βασικά που δεν πρέπει να λείπουν από κανέναν ασθενή. Σαν screening, αυτό το πιο απλό νομίζω ότι είναι υπεραρκετό. Από εκεί και πέρα
είτε κανείς εξατομικεύει ή αν έχει συμπτώματα προχωράει. Κύριος Σταθανασόπουλος, κάτι θέλει να πει. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Χατζηχρήστου και ο κύριος Γκράβας. Εμείς, σαν τυποποιημένη διαδικασία, το πρώτο που πρέπει να καθορίσουμε είναι τις ημέρες. Πάρα πολύ βασικό. Και νομίζω ότι το πιο απλό είναι και το πιο χρηστικό. Τώρα για το θέμα του τίτλου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ημερολόγιο. Για μένα δεν υφίσταται καν η έννοια του διαγράμματος όγκου ούρησης, γιατί και αυτό ημερολόγιο είναι. Είναι γενικότερος όρος. Είναι προφανές όταν γράψεις τις ώρες που ουρείς στη διάρκεια της ημέρας, είναι ένα ημερολόγιο. Αυτός είναι ο ορισμός του ημερολογίου. Αυτό είναι δηλαδή πιο πολύ τυπικό θέμα και όχι ουσιαστικό να ασχολούμεθα με τον ορισμό αυτό. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Απλώς είναι αν θα ακολουθήσουμε τους ορισμούς της ICS ή όχι. Αυτό είναι μια άλλη. Εγώ προσωπικά διαφωνώ σε αυτό ριζικά. Δηλαδή το ημερολόγιο είναι πολύ γενικότερος όρος. Αυτό είναι το ενδιαφέρον και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η πρωτοβουλία. Επειδή θα υπάρξουν διαφωνίες και να σου πω κάτι, το ότι κάνει κάποιος κριτική που μαζί με τον καθηγητή θα κάνουμε, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε αυτά που αποφάσισε μια επιτροπή ομοφωνίας από ειδικούς. Θα κάνουμε μια κριτική να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα. Το αν συμφωνώ και εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με κάποια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αν ήμουν στην Επιτροπή, θα είχα μία ψήφο από τις 9 ή 10. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ένας να έρθει να αλλάξει την ψήφο των 10. Απλώς το θέμα είναι να τα βάλουμε σε μια, ίσως μια άλλη ματιά, προκειμένου να τα βελτιώσουμε. Νομίζω ότι είναι καλώς καμωμένα, όπως θα φανεί και στην συνέχεια. Ο κ. Κωνσταντινίδης, κάτι θέλει να σχολιάσει. Απλά να προσθέσω ότι ακόμα και ακολουθώντας την ονοματολογία, το frequency volume chart δεν περιέχει τα εισερχόμενα. Από τη στιγμή που βάζεις το fluid intake, αυτόματα γίνεται bladder diary. Άρα είναι bladder diary και με την ονοματολογία, απλά είναι το στάνταρ, είναι πολύ απλό. Αλλά ας μην προχωρήσουμε στον ορισμό. Υπάρχει στην ICS, ακολουθούμε ή δεν ακολουθούμε, το ζητούμε νομίζω. Ναι, νομίζω ότι είχαμε πει ότι θα χρειαζόταν μια δεύτερη συνάντηση για να καθορίσουμε ορολογίες και το αφήσαμε λίγο κατά μέρος αυτό. Πάντως, έτσι από ενδιαφέρον, επειδή προχωράει η ηλεκτρονική εποχή, συζητήθηκε και λίγο και το θέμα των ηλεκτρονικών ημερολογίων ούρησης. Η έρευνα που έγινε βιβλιογραφικά τουλάχιστον τότε έδειξε ότι υπήρχε γενικά περιορισμένη αποδοχή από τους χρήστες. Ωστόσο, υπάρχει ήδη ένας αναπτυσσόμενος αντίλογος, ο οποίος περνάει μέσα από τις καινούργιες κλινικές μελέτες που φέρνουν οι σπόνσορες εταιρείες. Και ήδη υπήρχε στο ICS του 2013 στη Βαρκελόνη μία πρώτη παρουσίαση που δείχνει ότι το ηλεκτρονικό ημερολόγιο ήταν σαφώς προτιμότερο, τουλάχιστον αυτό που χρησιμοποιήθηκε σε μία μελέτη, ήταν σαφώς προτιμότερο από το paper diary. Τώρα, πάμε παρακάτω. Πάμε στην ουρορομετρία. Βασικά δεν νομίζω ότι συζητήσαμε ιδιαίτερα τις ενδείξεις, γιατί ο στόχος μας ήταν η τυποποίηση των εξετάσεων και όχι τόσο των ενδείξεών τους. Οπότε οι ενδείξεις που καταγράφηκαν ήταν βασικά αυτές που υπήρχαν λίγο πολύ στην βιβλιογραφία. Λοιπόν, ενδείξεις εδώ, ο Σταύρος έχει να κάνει νομίζω κάποια μεταβολή για την ουρορομετρία ως μέρος της συστηματικής διάγνωσης προσέγγισης των ΛΑΣ στους άντρες. Ως μέρος της διαγνωστικής προσέγγισης της νευρολογικής αιτιολογίας της λειτουργίας του κατώτερου οπητικού, αυτό ήταν με grade of recommendation A από την EAU και τώρα έχει πέσει. Θα κάνω ένα γενικό σχόλιο, γιατί δεν πρέπει να σταθούμε πραγματικά τόσο πολύ στις ενδείξεις, όσο στην τυποποίηση των εξετάσεων, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Απλώς επειδή θα πρέπει να αποφασίσει και η Επιτροπή Ομφωνίας και όλοι μας, αν θα ακολουθήσουμε τα recommendation που ήδη υπάρχουν ή θα προχωρήσει σε δικά της recommendation. Σε ορισμένα πράγματα, τα οποία θα είναι και το expert's opinion από το panel, πρέπει να το κάνει. Επίσης, επειδή είναι από δύο διαφορετικά, το ένα είναι από το incontinence, το άλλο από το male latch, έχουν διαφορετικό grade of recommendation, άρα πρέπει να χωριστούν. Αυτό είναι τελείως όμως διαδικαστικό. Νομίζω ότι το ουσιώδες είναι να προχωρήσουμε όσον αφορά στην τυποποίηση. Okay. Όσον αφορά την ορολογία, ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του ορολογία. Ουρορομετρία, ουρορομέτρηση, ουρορομετρία, ουρορομέτρηση, ουρόγραμμα κτλ. Όλοι οι όροι θεωρούνται εξίσου δόκιμοι από την ομάδα ομοφωνίας και η χρήση εξαρτάται από την προτίμηση βέβαια του ουρολόγου. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Τώρα, όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, όλοι χρησιμοποιούν ουρορόμετρο. Η τελική απόφαση για την προμήθεια ουρορόμετρου είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής του ουρολόγου. Προτείνουμε βέβαια, εφόσον πληρούνται οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές της ICS, που είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Εδώ νομίζω υπήρχε κάποιο σχόλιο πάλι από τον Σταύρο όσον αφορά την ακρίβεια σύμπλην 5% για το εύρος των ρόμων που μετρώνται. Νομίζω ότι με το καινούριο paper που θα δημοσιευτεί το 2014 από την ICS πάλι, είναι συν 3% ή 1 ml το δευτερόλεπτο. Αλλά εντάξει, θα το δούμε όπως είναι διαδικαστικό. Επιπλέον, για να μην υπάρχει αίσθηση από το ακροατήριο. Ναι. Το κατά πόσο το ρόμετρο θα είναι ασύρματο ή όχι είναι θέμα δική σας επιλογής. Και το ίδιο στη καταγραφή σε οθόνη, θερμογραφικό χαρτί, ψηφιακά μέσα, επίσης δική σας επιλογή.
Ωστόσο, εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι το, η βαθμονόμηση, δηλαδή το calibration κατά κάποιο τρόπο. Αν θέλουμε να το πούμε, ότι αν δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες από τον κατασκευαστή, καλό είναι να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εδώ λίγο Απόστολη για το ουρολόμετρο. Βέβαια, το Bluetooth η τεχνολογία νομίζω ότι πρέπει να μπει σαν υποχρεωτικό, με την έννοια ότι εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα στον άρρωστο που ξέρουμε πόσο ρόλο παίζει. Γιατί δεν είναι. Τώρα πλέον έχουμε στις τεχνολογίες, δεν έχει διαφορές. Οπότε ας κάνουμε νομίζω το βήμα της βελτίωσης αυτής, έτσι. Λοιπόν. Πόσοι κάνουν calibration στα μηχανήματα, κάθε πότε? Μια φορά το μήνα, μια φορά το εξάμηνο, μια φορά το χρόνο, ποτέ. Στο μήνα μια φορά. Πόσοι δεν κάνουν calibration, παρά μόνο αν χαλάσει. Δεν ντρεπόμαστε να το πω. Όχι, δεν είναι ντροπή. Α, το σηκώσω εγώ πρώτο στο χέρι, δεν είναι. Όλοι κάνετε calibration. Και εγώ δεν το γνωρίζω, γι' αυτό σου λέω. Συνήθως έρχεται με τις οδηγίες του κατασκευαστή, οπότε... Οι οποίες μπαίνουν σε ένα συρτάρι συνήθως. Ενώ εδώ αναδεικνύονται. Ναι, ανάβουν κάτι κόκκινα, μετά... Το θέμα είναι να μην φτάσουμε λοιπόν στην προειδοποίηση του μηχανήματος, το οποίο συμβαίνει την ώρα που προσπαθεί να ορίσει ο ασθενής ή ασθενής. Λοιπόν... Βάζετε τους ασθενείς σας με τι επιθυμία για ούρηση? Λέτε τους ασθενείς σας να έρθουν με τη μέγιστη επιθυμία για ούρηση ή με μια φυσιολογική επιθυμία για ούρηση? Πόσοι λένε με τη μέγιστη, το όσο, πόσο αντέχεις δηλαδή να έρθεις να κατουρίσεις με αυτό το αίσθημα? Κανείς? Όλοι λέτε με την φυσιολογική επιθυμία για ούρηση ασθενείς να έρχονται να ουρήσουν? Okay. Στόχος λοιπόν είναι η επίταυση, όπως ακούσατε και σε προηγούμενη πιθανώς ομιλία, 150 και ιδανικά 200 ml ογκιούρησης τουλάχιστον. Αν αυτό δεν θεωρείται εφικτό, με βάση φυσικά τα συμπτώματα του ασθενούς, τότε φυσικά δεχόμαστε τους μικρότερους όγκους. Υπάρχουν και διάφορα νομογράμματα τα οποία ορίζουν ανάλογα με τον όγκο τα αναμενόμενα ίσως εντός των φυσιολογικών Qmax κτλ. Λοιπόν, εδώ τώρα στην αναφορά του αποτελέσματος έχω ξεχωρίσει αυτά, βέβαια προτείνουμε πολλά. Και πάλι νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό, στο αν να ρωτήσουμε τους ασθενείς μας κατά πόσο η ροή ήταν αντιπροσωπευτική τη συνήθους αυτών, η καλύτερη ή η χειρότερη. Λοιπόν. Πόσοι επαναλαμβάνετε το flow, δηλαδή είστε ικανοποιημένοι με μία μέτρηση ή λέτε θα κάνουμε και μία δεύτερη μέτρηση? Σχόλιο, όποιος θέλει να μιλήσει. Πόσοι, πόσοι αρκούνται σε μία μέτρηση. Ή ζητάνε και μία δεύτερη μέτρηση. Και εξαρτάται το αν θα το επαναλάβετε από το υπολοιπόμενο που θα δείτε. Αν η μέτρηση είναι μετά καλή. Μετά φάρμακα και φθιαγωγή. Αν υπάρχει καλή μέτρηση εξ αρχής, με καλή ροή, δεν έχεις κανένα λόγο να το επαναλάβεις. Αν όμως είναι μια παθολογική καμπύλη και ασθενή σου λέει κατουράω, δεν κατουράω καλά, είναι η πρώτη του φορά, καλό είναι να επαναληφθεί και δεύτερη φορά σε πιο ιδανικές συνθήκες. Κάνετε και υπολοιπόμενο μετά την πρώτη? Πάντα. Εάν το υπολοιπόμενό σας είναι αυξημένο, θα ζητήσετε και δεύτερη ούρηση? Θα το έλεγα ότι χαλάρωσε, κάτσε λίγο έξω. Αν ουρήσει πάλι δεύτερη φορά, να δω ένα δεύτερο υπόλοιπο αφού πάει και ουρήσει την τουαλέτα και όχι ένα μηχάνημα. Ναι. Και αν δεν έχει υπόλοιπο, θα το ξανακάνει. Ναι, αλλά έτσι δεν χάνεται η αντικειμενικότητα της εξέτασης. Ναι, ουρούμε μία φορά, δεν ουρούμε δύο φορές. Συγγνώμη λίγο. Η δεύτερη ούρηση, αν είναι να γίνει, για μένα τουλάχιστον καλό είναι να μην γίνει εκείνη την ώρα. Ένα, γιατί η κίστη ούτως ή άλλως έχει σοκαριστεί από την πρώτη, γιατί συνήθως το μεγάλο υπόλοιμα το έχουμε γιατί έχουν φορτωθεί, έχουν μάθει συνήθως από τους ακτινολόγους να πίνουν ένα λίτρο και να έρχονται και να είναι του σκασμού, αφήνουν πίσω κανένα 300 μιλιλίτρα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως έχουν σοκάρει λίγο την κίστη τους παροδικά. Ναι. Οπότε δεν θα ήθελα εκείνη την ώρα, μα ήταν θα τον έλεγα εντάξει, έχω τα στοιχεία. Στην ευχή του Θεού και ξανά έλα αύριο, ξέρω εγώ πότε είναι, για να κάνεις μια δεύτερη ούρηση. Ωστόσο, η εμπειρία μας από το νοσοκομείο τουλάχιστον λέει ότι οι περισσότεροι ρωτάνε πρώτα πόσο να πιω. Οπότε από εμάς εξαρτάται το πόσα θα τους πούμε να πιούνε. Δηλαδή, ξεχνάνε τους ακτινολόγους. Κάποιοι, εντάξει, τους έχει καταγραφεί το ακτινολογικό, ας πούμε, η ακτινολογική υπερβολή, αλλά η πλειοψηφία αυτών που έρχονται ρωτάνε πόσο θα πιω. Το δεύτερο. Και απλώς, συγγνώμη για να την ολοκληρώσω. Η δεύτερη ούρηση που θα γίνει στο καπάκι συνήθως είναι η ίδια με την πρώτη. Τουλάχιστον όσες φορές έτυχε να το κάνω, γιατί
πηγαίνει. Τη δεύτερη ούρση δεν την κάνει κανείς για να κάνει το δεύτερο flow τότε. Απλώς για να δει αν θα φύγει το υπόλοιπο μετά από 10 λεπτά, επειδή ο άρρωστος δεν ούρσε καλά. Μικρές αλλαγές έχω δει στο υπόλοιπο. Θεωρώ όμως ότι η αντικειμενικότητα δεν κρίνεται από το πόσα υγρά θα πούμε στον ασθενή να πιει, αλλά στο να εξηγήσουμε να έχει μια αντικειμενική εξέταση. Εγώ τουλάχιστον στους ασθενείς μου λέω, σκεφτείτε ότι είστε στο σπίτι σας, κάθεστε στο καναπέ, βλέπετε τηλεόραση και σας έρχεται η αίσθηση για ούρηση. Μία τέτοια ούρηση θέλω να έρθετε να μου κάνετε. Και πιστεύω ότι εκεί η αντικειμενικότητα κρίνεται περισσότερο παρά να του πούμε πιέσει μισό, ένα λίτρο ή οτιδήποτε. Αυτό που είπαμε, ναι, αυτό που είπαμε να έχει τη φυσιολογική επιθυμία. Αλλά πέρα από αυτό, το αντικειμενικό εξαρτάται από, στην περίπτωση και από το υποκειμενικό. Δηλαδή, κατά πόσο θεωρούν ότι είναι αντιπροσωπευτική η ούρησή του. Αν μας πούνε ότι αυτή η ούρηση δεν είναι αντιπροσωπευτική, τότε δεν θα πρέπει να τη λάβω υπόψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το ρωτήσουμε μετά, αφού διαβάζουμε την. Ναι. Συγγνώμη, υπάρχει και ένα θέμα, ειδικά για στα νοσοκομεία. Όταν είσαι σε ένα επίπεδο εξωτερικού ιατρείου που περιμένουν άλλοι 10 ασθενείς, τον έχεις βγάλει έξω τον άνθρωπο να πιει νερά. Mm-hmm. Έχεις κάποιον που εξετάζεται μέσα και θα σου έρθει και σου πει ότι έχω επιθυμία για ούρηση. Μέχρι να μπει μέσα, να αισθανθεί άνετα, να του πεις πήγαινε εκεί, τι θα κάνει. Είναι λίγο πιο τεχνικά και πιο σύνθετο το πρόβλημα να έχεις μια ακριβή μέτρηση από δεν μπορούμε να έχουμε flow clinic όπως τον Bristol, αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να έχουμε ένα σύρματο όμως σε ένα ξέχωρο δωμάτιο που να το πούμε ότι χτύπαμε την πόρτα προς το ιδιωτικό ιατρείο, ότι θα πάω να ορίσω, να μπει μέσα και να γίνει ασύρματη καταγραφή σε ένα χώρο απόλυτης ιδιωτικότητας. Ακόμα και στις καλύτερες συνθήκες είναι πολύ, είναι πολύ συχνό ότι οι ασθενείς ανταγωνίζονται έξω από την πόρτα ποιος θα μπει πρώτος. Και επηρεάζουν την ούρησή τους με αυτόν τον τρόπο ή την επιθυμία τους. Έτσι. Λοιπόν, μέτρηση υπολοιπόμων λοιπόν μετά ούρηση. Αναφέρω πολύ γρήγορα στις ενδείξεις. Σε ασθενείς με ακράτεια ούρων που αναφέρουν δυσχέρεια στην ούρηση, σε ασθενείς με επιπλεγμένη ακράτεια ούρων, σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες που μπορεί να επιδεινώσουν τη δυσχέρεια ούρηση, σε ασθενείς με νευροπαθή κίστη και ακράτεια ούρων, στο πλαίσιο συστηματικής διαγνωστικής προσέγγισης σε ασθενείς με συχνουρία και νυκτουρία. Λοιπόν. Σαν σχόλιο μόνο εδώ, νομίζω ότι σε όλους τους ασθενείς που έρχονται με λάτσες, εδώ θα είμαι λίγο πιο απόλυτος που γενικά. Πρέπει να γίνεται μια μέτρηση ούρων. Είναι μια εξέταση πάρα πολύ απλή, έτσι, η οποία πρέπει να γίνει γιατί δίνει σημαντικές πληροφορίες και μπορεί αμέσως να ξεχωρίσει ανθρώπους. Δηλαδή, τουλάχιστον τα ανδρικά λάτσες έχει περάσει αυτό. Στην αρχική εκτίμηση, ας μην κάνετε μέτρηση του προστάτη, δεν ξέρω τι, μέτρηση υπολοιπόμενου όγκου ούρων πρέπει να γίνει. Φαντάζομαι πόσο μάλλον σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα που υποφέρει από ακράτεια, πόσο μάλλον αν υποπτεύεστε νευρολογική διαταραχή. Λοιπόν, όσον αφορά αυτή τη διαφάνεια, προφανώς όλοι δεν πάμε σε επεμβατικές μεθόδους από τη στιγμή που υπάρχουν οι υπέρχοι. Δεν θα μιλήσω για τις οικογραφικές συσκευές. Θα τονίσω όμως αυτό ότι η μέτρηση θεωρείται αντικειμενική κατά κάποιο τρόπο εφόσον γίνεται αμέσως μετά την ούρηση, το πολύ μέσα σε 5 λεπτά. Λοιπόν. Θα πάω λίγο πίσω. Ναι. Επειδή τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία, όλοι οι ασθενείς, όταν τους λέμε ελάτε και θα κάνουμε μια ουρομέτρηση, μας ρωτάνε τι νερά να πιω. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί από μόνος. Υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση γι' αυτό. Επίσημη πρόταση. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής πριν από την ουρομετρία. Αυτό που αναπαράγει, θα έλεγα, τις συνθήκες στο σπίτι. Δηλαδή, αν εγώ τους ρωτάω, ξέρω εγώ, με πόσα ποτήρια νερό σου έρχεται επιθυμία για ούρηση. Αν μου πει με 2, θα τους πιω, πες ένα μπουκαλάκι νερό. Τώρα, εντάξει, δεν κάναμε κάποια ομοφωνία πάνω σε αυτό, να πω την αλήθεια. Απλώς το θέμα είναι αυτό που λέω, όπως να μην βιαστεί κανείς, ο γιατρός δηλαδή, να αγχώσει τον άρρωστο να πιει πολλά υγρά προκειμένου να έρθει γρήγορα να το εξετάσει. Συνήθως την πληρώνει ο τελευταίος άρρωστος που είναι στα εξωτερικά ιατρία στη λίστα. Πιες γρήγορα για να κάνουμε το flow και δεν έχουμε την υπομονή. Ενώ τους άλλους μπορείς να τους διαχειριστείς στο ενδιάμεσο. Αυτό δεν είναι υπερβολή το πολύ μέσα σε 5 λεπτά. Λέει αμέσως μετά, εντάξει. Όχι. Άμα γίνει 6, δηλαδή αλλάζει το ιστορία. Γι' αυτό λέω, για να μην μπλέκουμε με cut-offs τέτοια σκληρά. Αυτό υπάρχει βιβλιογραφικά, έτσι δεν είναι, Τάσο? Ναι, και αν υπάρχει, δηλαδή, συγγνώμη. Είναι ακραίο. Αν αυτός έχει πιει όμως παραπάνω από την περίπτωση, μέσα στο 20 λεπτό θα έχει ξαναγεμίσει. Τα 5 λεπτά είναι και πολύ, έτσι. Να πω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Υπάρχουν πολλοί άρρωστοι οι οποίοι ξεκινάνε να έρθουν μεγάλη ηλικία, οι οποίοι συνήθως δεν πίνουν πολλά νερά γιατί δεν θέλουν να κατουρηθούν στον δρόμο και θα έρθουν με το λεωφορείο κτλ. Ναι. Οπότε έρχεται ένας άρρωστος, ο οποίος φτάνει ειδικά στον χώρο του νοσοκομείου, συνήθως αφυδατωμένος. Mm-hmm. Και του λες: ξεκίνα να πίνεις νερό, περνάει 1, 2, 3 ώρες, 3,5. Δεν του έχει έρθει ακόμα επιθυμία για ούρηση.
Ο άλλος αρχίζει να αγωνιάει γιατί δεν θέλω. Εσύ βιάζει γιατί πρέπει να τελειώσει το ιατρείο, γιατί έχει κάποιου άλλου και δημιουργεί πιες και λίγο νερό παραπάνω. Και βρίσκεται να πίνει μέσα σε μια ώρα 2 λίτρα. Και κάνει επίσκεψη. Και μετά του λες πιες και ένα καφέ για να σου φέρει ώρα. Λοιπόν, και ίσως θα είναι καλύτερη σύσταση, ξεκινήστε να πίνετε από το σπίτι λίγο νερό, ώστε να έρθει τουλάχιστον λίγο πρώην υδατωμένος. Ναι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ιδιωτικά. Σε επίπεδο νοσοκομείου δεν μπορούμε να ειδοποιούμε όλους τους ασθενείς, 15-20 που είναι στη λίστα μας τηλεφωνικά, να το κάνουν αυτό. Παρά μόνο να ρωτήσουν οι ίδιοι. Ναι, λοιπόν. Θέλει υπομονή, γενικό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα... αυτά τα χρηστικά, τι θα πούμε στον άρρωστο και τα λοιπά, νομίζω ότι ξεφεύγουν και από τα SOPs, έτσι. Τώρα, δεν ξέρω πόσοι έχουν επαφή με ουροδυναμικό μηχάνημα, με μηχάνημα πλήρης ουροδυναμικής. Πόσοι έχουν πρόσβαση σε μηχάνημα? Αρκετοί. Πρόσβαση. Πρόσβαση. Ναι. Όλοι να εκτελούν πρόσβαση. Πρόσβαση. Και πρόσβαση σημαίνει ότι εγώ έχω πρόσβαση γιατί στέλνω στον Απόστολο και το κάνει. Έχω κάπου να... Όχι τέτοια πρόσβαση. Γιατί το χρησιμοποιώ. Το μηχάνημα, δηλαδή. Ποιοι χρησιμοποιούν μηχάνημα? Υπάρχουν κάποιοι, δηλαδή τι θέλω να πω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν κάπου να κάνουν ένα δυναμικό και πίσω, ή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, ξέρεις, πλέον ξεφεύγεις από τα όρια μου, πήγαινε εκεί πέρα να σε αναλάβει άλλο συνάδελφος. Πόσοι είναι αυτοί που λένε σε ασθενείς, ξεφεύγεις από τα όρια, πήγαινε εκεί πέρα? Εγώ το κάνω. Στέλνω στον Απόστολο περιστατικά τα οποία δεν μπορώ να γυρίσω. Συνήθως λέμε πήγαινε και ξαναγύραμε το αποτέλεσμα. Εννοείται να μην ξαναγυρίσει ο ασθενής. Αυτό λέμε συνήθως. Όχι, να πάει. Εννοείται να πάει να κάνει τροροδυναμικό και να μην ξαναγυρίσει. Όχι, να γυρίσει με το χαρτί. Να πάει να κάνει τροροδυναμικό και να ξαναέρθει σαν ασθενή. Όχι, έχω μία παρασκάρη σκληρητική γυναίκα με μία έπηξη. Έχω δοκιμάσει όλα τα τυχολενεργικά, τα έχω φτύσει. Δεν έχω άλλη επιλογή. Τη λέω πήγαινε και μην ξαναγυρνά. Δεν μπορώ πλέον να σα αντιμετωπίσω. Πόσοι το κάνουν αυτό το πράγμα, λέω. Αυτό είναι διαφορετικό ίσως από το... 5-6. Λοιπόν, okay. Εδώ δεν διάκρινα κάποια, επειδή είναι πολύ το κείμενο και ο χρόνος περιορισμένος, κάποια σημεία, έτσι, ας πούμε, πιο λιγότερο που έχουν σχέση με τεχνική, όσο με κάποια πιο γενικότερα θέματα. Λοιπόν, βασικά να πούμε ότι θεωρήσαμε ότι τα μηχανήματα που κυκλοφορούν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διενέργειας μιας σωστής ουροδυναμικής μελέτης. Και πάλι το θέμα της ρύθμισης ή βαθμονόμησης μπήκε στην ατζέντα και σαν γενική οδηγία θα πρέπει η ρύθμιση να γίνεται μία φορά το μήνα, ενώ ο γενικός έλεγχος συντήρηση του μηχανήματος κάθε 6 με 12 μήνες ανάλογα με τη χρήση. Εδώ προτάθηκε και πώς θα πρέπει να είναι η σειρά των εμφανιζόμενων πιέσεων κτλ. Δεν νομίζω ότι μας αφορά αυτό. Εδώ ο Ανδρέας ο Πετρολέκας κατέβασε από μια βρετανική μελέτη σύγκριση των πιο πολύ χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, της Albin, της Andromeda, της Dantec, της Laborie, της Lifetech, της Metronic, της MMS και της Sedia. Λίγο πολύ για διάφορες παραμέτρους. Ήταν συγκρίσιμα στις περισσότερες παραμέτρους ακόμη και στα κόστη τους. Υπήρχαν και, άλλοι πίνακες, στους οποίους δεν μπορούσα να τους βάλω όλους, θα τους δείτε στο βιβλίο της ομοφωνίας. Βασικά, η πρόταση είναι ότι η πλήρωση της κίτσης, ταχύτητα πλήρωση της κίτσης να είναι στα 50 ml ανά λεπτό και σε υποψία διάγνωση ευρωγενής κίτσης αυτό να κατεβαίνει στα 15 με 20 ml ανά λεπτό. Η εξέταση είναι καλό να αποφεύγεται σε ύπτια θέση. Ξέρει, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς κάποιος γιατί όχι σε ύπτια θέση, αλλά προτιμότερο σε καθιστή ή σε όρθια θέση. Πέρα από το κλασικό, ας πούμε, ότι δεν είμαστε εξαπλωμένοι όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Δηλαδή, Δημήτρης. Η ενδοκυλιακή πίεση μεταβάλλει πλασματικά κάποιες μετρήσεις. Και η ενδοκυλιακή πίεση και άλλο. Γιατί χάνουμε ένα 40% των περιπτώσεων υπερλειτουργίας του εξωστήρα σε ύπτια θέση. Λοιπόν, εδώ... 40, 4 στα 10. Ναι, άρα σωστά. Νομίζω ότι μόνο αυτός είναι ο λόγος και όχι ότι αλλάζουν οι ενδοκυλιακές πιέσεις. Αυτό το υπολογίζεις μετά. Mm-hmm. Δεν αλλάζει κάτι εκεί. Ο λόγος είναι αυτός, ότι χάνουμε κάποιες υπεραστηριότητες. Δεν είναι και το φυσιολογικό ότι ουρούμε έτσι? Δεν ουρούμε εξαπλωμένοι. Σίγουρα. Λοιπόν, εδώ τώρα όσον αφορά την χημειοπροφύλαξη, κατά πόσο όσοι ασχολείστε έμπρακτα με την ουροδυναμική, κατά πόσο κάνετε χημειοπροφύλαξη στους ασθενείς που κάνετε ουροδυναμικό έλεγχο? Πόσοι κάνουν κάποια, δίνουν χημειοπροφύλαξη σε αυτούς τους ασθενείς? Και μετά θα το συζητήσουμε και στην κυσεροσκόπηση αυτό.
Νομίζω ότι εκεί θα το πούμε πιο αναλυτικά. Okay. Εδώ προτείναμε την χημειοπροφύλαξη πριν από κάθε ουροδυναμική μελέτη με βάση την ελληνική πραγματικότητα, τα ποσοστά νοσοκομειακών λοιμόξεων και το μικρό ποσοστό επιβλεκών από την χημειοπροφύλαξη. Δεν θα μπω στην διαδικασία να αναφέρω όλη τη λίστα ελέγχου, γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο. Λοιπόν, θα πάω στη μελέτη πίεση ροής, αυτό το οποίο συζητήθηκε χθες, νομίζω, που έχει ένδειξη μελέτη πίεση ροής. Τεκμηρίωση απόφραξης σε άντρες που είναι στην κρίζα ζώνη, σε ασθενείς μάλλον που είναι στην κρίζα ζώνη του QMAX, σε άντρες κάτω των 55 ετών ή σε άντρες άνω των 80 ετών, σε κλινικά έντονα συμπτώματα αποθήκευσης, σε αξιολόγηση της σταθερότητας του εξωστήρα, σε ασθενείς με σαχαρόδη διαβήτη και σε γυναίκες με δυσλειτουργική ούρηση. Τώρα, εγώ κάνω την ερώτηση την οποία έκανα και χθες και θα ήθελα την απάντηση της Επιτροπής. Αυτό μιλάμε σε κάθε ασθενή ή σε ασθενή ο οποίος πρόκειται να χειρουργηθεί. Δηλαδή, για να βάλω εγώ έναν αλφα μπλόκερ σε ένα διαβητικό, πρέπει να κάνω ουροδυναμικό. Ο Τάσος θα απαντήσει. Αυτό σε έβγαλε. Καταρχάς, ο σκοπός της Επιτροπής δεν ήταν να βάλει ενδείξεις. Σαφώς. Προτείνεται όμως. Ναι, αναφέρονται, αλλά δεν είναι αυτός ο βασικός σκοπός. Είναι σαφές ότι όλη η βιβλιογραφία δεν λέει κάτι με αυτό που δεν υποστηρίζει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς. Σε ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να χειρουργηθούν, να κάνουν κάτι πιο επεμβατικό ή να υπάρχουν κάποια ηλικιακά όρια τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή, είναι πιο πιθανό να βρεις κάτι περίεργο τα 55 και τα 80 σε πολλές και στις δεφρέιτας τις ενδείξεις και είναι από τα στοιχεία που μας βάζουν να σκεφτούμε να κάνουμε ουροδυναμική. Αλλά σαν απόλυτη ένδειξη δεν... Οι ενδείξεις αυτές βέβαια στηρίχθηκαν στις ICI. Αυτές οι ενδείξεις είναι συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Mm-hmm. Όλες. Λοιπόν. Δεν είναι γενικές ενδείξεις. Η εντύπωση που έχω και δεν ξέρω και να μας πει και το ακροατήριο, δηλαδή πριν δώσουν φαρμακευτική θεραπεία, οποιαδήποτε ένδειξη, κάνουν ουροδυναμικό έλεγχο. Σε ποιες περιπτώσεις θα κάνουν? Εμένα αυτό θα με ενδιαφέρει. Τη χειρουργική το καταλαβαίνω, είναι καλός. Οι περισσότερες τουλάχιστον καλώς. Καλά, νομίζω ότι τώρα αυτό δεν θα το αλλάξουμε. Εμείς ούτε θα βρούμε, έτσι. Η ουροδυναμική προφανώς στην κλινική πράξη την καθημερινή θα έρθει μετά από τη θεραπεία. Άμα κάποιος έχει έπηξη, θα δώσει τα αντιχολινητικά, άμα έχει απόφραση στα αλφα μπλόκερ. Οπότε στα treatment failure, εκεί πέρα που αποτυχάνει η θεραπεία, ή πριν το χειρουργείο. Στα άλλα, προφανώς δεν συζητείτε. Δεν πρόκειται και, γιατί για να μας το πείτε, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε. Ωστόσο, είναι καλό ίσως να τονιστεί και αυτό, γιατί λαμβάνουμε αρκετές παραπομπές σε ασθενείς που έχουν απλά συχνουρία, νυχτουρία, κατευθείαν για σύσταση για ουροδυναμικό έλεγχο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως εκτίμηση, ούτε καν βασική εκτίμηση. Για όλα τα λίγο, είναι το πλαίσιο της συνεργασίας. Δηλαδή, εγώ όταν είναι να φτάσω στο σημείο να χρειάζεται ουροδυναμικός, προφανώς το παραπέμπω στον Απόστολο και λέω στον ασθενή δεν θα γυρίσεις πίσω πλέον, μέχρι εδώ, limited. Λοιπόν, αλλά δεν το έχω στείλει ποτέ και πεστό ασθενή, το οποίο να μην έχει και εξαντλήσει τη φαρμακευτική, για να γλιτώνει και χρόνο. Δηλαδή θα το πάει, θα του γράψει ένα αντιχολινερικό, θα φύγει, θα γυρίσει. Ενώ αν πάει και ήδη έχει πάρει τον αντιχολινικό, ήδη έχει πάρει τον αλφα μπλόκερ ή ό,τι άλλο φάρμακο, ανταποκρίθηκε ή όχι, και άμα πάει καλά μετά, γιατί να πάει. Μπορώ να το χειριστώ, δηλαδή έχει το αποτελέσματος. Αλλά συμφέρει και σε αυτά τα έργα, σε αυτούς που κάνουν ουροδυναμικούς αυτό. Μιλάω για χειρότερα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε μια βασική εκτίμηση των ασθενών που στέλνονται κάποιες φορές για ουροδυναμικό, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ουρορομετρία, ούτε κλινική εξέταση, τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν. Ένα από τα SOPs λοιπόν είναι ο βασικός στόχος είναι ότι όλα αυτά εκτός από το κείμενο με όλη την σκέψη, γιατί είναι πολύ ωραία να καταγραφεί η σκέψη μιας ομάδας η οποία ανθρώπων που ασχολούνται, θα υπάρχει και το μικρό πράγμα, το οποίο δηλαδή θα είναι μια σύσταση να έχουμε για ένα ημερολόγιο ούρησης κοινό. Ένα ιστορικό κοινό που μπορεί οποιοδήποτε να το πάρει, έτσι. Θα γράφει κάτι με μικρά γράμματα, βασίστηκε στο τάδε βιβλίο, έτσι, αλλά επάνω θα έχει χώρο και μπορείτε από τώρα στο λέω να βάλετε τη φίρμα του γιατρίου σου, στην νοσοκομείο σου, οτιδήποτε. Με σκοπό να μιλάμε λίγο την κοινή γλώσσα, να αρχίσουμε να μιλάμε όλη την κοινή γλώσσα. Έτσι, γι' αυτό γίνονται τα SOPs και σε όλο τον κόσμο. Για να μπορούν να μιλάνε και να συνεννοούμαστε καλύτερα και επίσης να υπάρχουν πιο προετοιμασμένα περιστατικά για παραπομπή.
Λοιπόν, εδώ είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τις κάνουμε. Είναι γνωστές σε όσους εκτελούν ουροδυναμική. Εδώ λίγο θα σταθώ περισσότερο στη μελέτη πίεσης ροής, στο πώς θα πρέπει να γίνεται η ούρηση, το οποίο αφορά βέβαια και την ουρομετρία. Έτσι, αυτά που ήδη υπόθηκαν και νωρίτερα, ότι ο ασθενής ή οι ασθενείς πρέπει να είναι μόνοι τους όταν ουρούν, ο ασθενής ή οι ασθενείς πρέπει να ουρούν σε φυσιολογική θέση, η ελεύθερη ροή πρέπει πάντοτε να συγκρίνεται με τη ροή της σύγχρονης μελέτης πίεσης ροής, να μην ξεχνάμε δηλαδή πρώτα να ζητάμε μια ελεύθερη ροή από αυτούς τους ασθενείς και να βλέπουμε τις μεταβολές. Και η εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή να αξιολογηθεί εάν δεν μπορεί να ουρήσει ο ή ασθενής. Διαφορική διάνοση από ψυχογενή αναστολή. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν κάποια σχόλια σε αυτό. Λοιπόν, η αξιολόγηση μελέτης αφορά στο να διαγνώσουμε ίσως απόφραξη, συσπαστικότητα του εξωστήρα, δυσυνέργεια ή ασυνέργεια των σφυγκτήρων. Και πάμε στην υπερηχογραφία του ροπητικού. Βασικά μερικά νομικά στοιχεία, κατά κάποιο τρόπο, στην Ελλάδα για να εκτελέσει ο ουρολόγος υπερηχογραφία του ροπητικού συστήματος, μας λέει ο Βάιος Παπαδημητρίου σε αυτήν την ενότητα, θα πρέπει να έχει την εξάμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση μετά τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας. Οι ουρολόγοι που έχουν αποκτήσει την άδεια εκτέλεσης υπερήχων μπορούν να εκτελούν τα υπερηχογραφήματα μόνο της ειδικότητάς τους και πάλι και εδώ υπάρχει ελάχιστη βιβλιογραφική κάλυψη όσον αφορά την τυποποίηση και την καλή πρακτική και σχεδόν όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές σχετίζονταν σε γνώμες ειδικών. Εδώ είναι οι ενδείξεις που τέθηκαν, που υπήρχαν στη βιβλιογραφία, αποφρακτική ούρηση ασθενής με ΚΙΠ, στην αρχική εκτίμηση και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας, συμπτώματα υπερλειτουργικής κίστης, ακράτεια ούρων, συμπτώματα κυστικού άλγους, σχεδιασμός και εκτέλεση επεμβατικών πράξεων, όπως ακόμα και τοποθέτηση υπερηβικού καθετήρα. Εδώ βλέπετε μερικές εικόνες, μια ασθενή με μέσο λοβό. Νομίζω μέσα στο βιβλίο θα υπάρχουν και οι οδηγίες για τη μέτρηση του μέσου λοβού. Όσον αφορά την ασφαλή χρήση των υπερήχων, ο ασθενής θα πρέπει να εκτίθεται στη λιγότερο δυνατή δόση υπερήχων. Το μηχάνημα θα πρέπει να ελέγχεται για την ασφάλειά του μία φορά το χρόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και ο ουρολόγος είναι καλό να ελέγχει εβδομαδιαίως επισκοπικά τα καλώδια, ηχοβολής, οθόνη και την ποιότητα απεικόνησης. Πόσοι το κάνουν αυτό? Λοιπόν. Εδώ, όσον αφορά την αναφορά του αποτελέσματος, γενικά γράφουμε αρκετά, αλλά ίσως θα πρέπει να μείνουμε στο ότι να μην γνωματεύει για ευρήματα σε άλλες δομές της πιέλου. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό και γενικά το στήριξη γνωμάτευσης. Εδώ πέρα, κύριε Παστολίδη, θέλουμε πρωτότυπα για κάθε πόρισμα. Θέλουμε και ένα πρωτότυπο από την Επιτροπή. Το κάνουμε review για να υπάρχει σαν προτάσεις. Έτσι, πρωτότυπο δηλαδή αναφοράς αποτελέσματος υπερήχων, αναφοράς ουροδυναμικού ελέγχου, αναφοράς. Πρωτότυπα. Προσπαθούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να ερχόμαστε του χρόνου εδώ πέρα με περιστατικά στο ελεύθερο βήμα και όλοι πλέον να μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Υπάρχει ήδη σε κάθε ενότητα, υπάρχει και ένα πρότυπο, τέλος πάντων προτινόμενο πρότυπο για αναφορά των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, και πάμε στην κυσεοσκόπηση. Όσον αφορά τη χρήση. Αν μου επιτρέψετε κάτι, νωρίτερα είπατε ότι ότι οι περιχογράφημα ορολόγοι μπορούν να εκτελούν όσοι έχουν άδεια την εκπαίδευση στην εξάμηνη. Θεωρητικά. Δεν είναι αλήθεια. Μπορεί ο καθένας. Ο καθένας δεν μπορεί να πληρωθεί μέσω ταμείου, αν δεν έχει την άδεια. Υπέρηχο μπορεί να κάνει ο καθένας. Ακριβώς. Δεν μπορεί να δώσει γνωμάτευση. Γνωμάτευση μπορεί να δώσουν μόνο όσοι έχουν την άδεια. Ακριβώς. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη. Γραπτός. Να μην δίνεται. Αν δεν έχετε την άδεια του υπερήχου. Μπορείτε να πείτε στον ασθενή ότι δεν έχω υπόλοιπα. Γράψτε μου, δείτε γιατί μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Σίγουρα απαγορεύεται η χρέωση. Ναι. Απαγορεύεται η χρέωση. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Μετά από ανώνυμη επιστολή στην Εισαγγελία Ιωαννίνων ότι ο καθηγητής ο Φικίτης επιτρέπει στους γιατρούς του που δεν έχουν άδεια υπερήχων να κάνουν υπέρηχο στην ουρολογική κλινική. Για μια ακόμα φορά, με ανώνυμη επιστολή, εκλήθηκα στον εισαγγελέα, έγινε προκαταρκτική εξέταση και τελικά απαλλάχθηκα για το λόγο ότι δεν έχουμε άμεση αμοιβή. Αν ήμασταν ιδιώτες και κάναμε υπέρηχο και είχαμε αμοιβή χωρίς να έχουμε περάσει τις εξετάσεις, θα είχαμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Πάντως, δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε πόρισμα με την έννοια ότι
της διάγνωσης. Μπορούμε, αλλά αν αποδειχθεί κάποιος άλλος ότι χάσαμε κάτι και δεν έχουμε την άδεια, θα είμαστε σε δεινή. Καλά, εντάξει, άμα χάσεις κάτι και να έχεις την άδεια, είσαι σε δεινή. Ήσουν, είχες την εμπειρία να το κάνει. Επειδή τώρα μόλις τέθηκε το εξής θέμα, είχαμε μία περίπτωση που είχε μία μεγάλη κίστη οθήκης και φαινόταν σαν ένα μεγάλο υπόλοιπο όρολο. Όταν λοιπόν κάνεις μία ορολομετρία και κατεβάσεις χαμηλά, θα πρέπει να γράψεις αν έχει ένα μεγάλο υπόλοιπο όρο ή ένα μηδενικό υπόλοιπο όρο πάνω στην ορολομετρία σου. Αν εσύ έχει γράψει μεγάλο υπόλοιπο όρο ενός λίτρου και αυτό είναι η κίστη οθήκης, έχεις νομικό θέμα. Εγώ το έθιξα και στις πρώτες διαφάνειες. Τα SOPs πρέπει να είναι πολύ καλά γραμμένα και είναι. Δηλαδή, αυτό έχουμε δει με τον Απόστολο τα περισσότερα κείμενα, δηλαδή αναλυτικά, προκειμένου να μπορέσει να προστατεύουν και τον γιατρό από την νομική ευθύνη. Δηλαδή, οι μεγάλοι αφορισμοί του απαγορεύεται αυστηρός και διαροπάλου ή επιτρέπεται οπωσδήποτε και κάποιος δεν το κάνει, έτσι, είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν τα guidelines. Και τα guidelines είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουν θέση νομικού εγγράφου εις βάρος των γιατρών. Έτσι. Και όλο και στα Ευρωπαϊκή Εταιρεία στα guidelines. Οι όροι που χρησιμοποιείς, μαλακώνεις όσο μπορείς και αυτό που δεν σας αρέσει, και ούτε εμένα μου αρέσει και με εκνευρίζει και λέω αυτή είναι πολύ πολιτικάντικη και ο Μητρόπουλος που είναι τώρα θα το έλεγε, είναι ακριβώς για να καλύπτουν τους ουρολόγους. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση όταν τελειώσουν σε κάθε επιτροπή, 10 χρόνια ήμουν εκεί, να αποφευθούν οι σκληρές εκφράσεις, να αφήσουν περιθώρια κτλ. Κτλ. Δηλαδή, για να κάνω μια βιοψία προστάτη διορθικά, πρέπει να μου δείχνει ο ακτινολόγος και εγώ να χτυπάω τη σκανδάλη μόνο. Ότι... Αυτό δεν εννοείται. Κανονικά, ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ακτινολόγος παρόν. Νομίζω ότι για το θέμα τουλάχιστον ότι αν έχει κάνει την εξάμηνη εκπαίδευση ή όχι, ειλικρινά δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Οι γυναικολόγοι έχουν αντίστοιχη τέτοια. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Να το εντάξει. Επομένως, δηλαδή δεν μπορεί να είναι τα βασικά, τα 8, 10, 14 skills που πρέπει να έχει ο ειδικευόμενος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας να είναι και η βιοψία, ας πούμε. Επομένως, η βιοψία θέλει παρουσία ακτινολόγου, αν δεν έχουμε κάνει το εξάμεινο. Με την λογική, κανείς δεν μπορεί να κάνει και ουρτιροσκόπηση. Δηλαδή, που θα χρειαστεί το ΣΕΑΡΜ, επειδή δεν μπορεί να κάνει, δεν είναι, έχει την άδεια. Αλλά είναι άδεια υπερήχων. Υπάρχει ένα θέμα εκπαίδευσης όμως στα νοσοκομεία για την αυτόματη λήψη της άδειας υπερήχων. Υπάρχουν ελάχιστα πιστοποιημένα κέντρα στην Ελλάδα που δίνουν άδεια εκπαίδευσης υπερήχων και πολλά από αυτά δεν είναι καν πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Όχι, αυτό λύνεται με το ότι καταργείται ο νόμος και μπορούν μέσα στην ειδικότητα να ενταχθεί ότι είναι μέσα στα πλαίσια της ειδικότητας. Και από εκεί και πέρα, άμα θέλετε, για να μην τελειώνουν σε κάποια νοσοκομεία και δεν ξέρουν γιατί δεν έχουν υπερήχους στις κλινικές, έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και αυτό το περίφημο logbook στην Ελλάδα. Να ρωτήσουμε τώρα έτσι προκαταβολικά για στην κυστεροσκόπηση, αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε λιπαντικό απλό ή αναισθητικό ή λιπαντικό με αναισθητικό. Απλό λιπαντικό ή ξυλοκαίνη. Ξυλοκαίνη και την αφήνουμε κιόλας λίγο, δεν πάμε κατευθείαν. Πόσοι αφήνουν την ξυλοκαίνη για 5 τουλάχιστον λεπτά? Το αφήνουμε μάλιστα με μία γαζούλα να σφίγγει λίγο για να μην γυρίσει πίσω και βγει έξω. Κύριε καθηγητά, θα σας εγκαλέσουμε σε λίγο, καθότι έχετε paper από την κλινική σας, στο οποίο προτείνετε 10 με 20 λεπτά. Λοιπόν. Λέω θα σας εγκαλέσουμε γιατί έχετε paper review από την κλινική σας, στο οποίο προτείνεται να παραμένει ξυλοκαίνη 10 με 20 λεπτά. Το αναμορφώσαμε τώρα. Λοιπόν, οπότε λίγο πολύ τα γνωρίζουμε αυτά. Λιπαντικό ίσως μόνο σε εύκαμπτη κυστεροσκόπηση σε άντρες και γυναίκες. Προσωπική επιλογή του γιατρού. Έχεις αναισθητικής γέλης, συμβάλλεις στη μείωση του πόνου, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά τη χρήση αντιβιωτικής αγωγής, κάνουμε όλη χημειοπροφύλαξη σε ασθενείς που κάνετε κυστεροσκόπηση. Ναι. Πόσοι λένε ναι. Ποιοι δεν κάνετε τέλος πάντων. Ένας. Αντιβίωση σε κυστεροσκόπηση. Στα εύκαμπτα πολλές φορές όχι.
Okay. Άρα είναι θέμα κιστοσκοπίου. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες κινδύνου που απαντώνται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε κιστοσκόπηση, την αυξημένη ανθεκτικότητα στην Ελλάδα των συνθέστερων ουροπαθογόνων στους συνδυασμούς τριμεθοπρίμης, σουλφαμαθοξαζόλης και αμοξικυλίνης κλαβουλανικού και τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης νεφρικής ανεπάρκειας από τη χορήγηση αμινογλυκοσίδης, παρά την ευρεία χρήση της κυρίως στα νοσοκομιακά ευρήματα, προτείναμε τη χορήγηση αντιβιωτικής αγωγής σε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε κιστοσκόπηση. Σαν πρώτη επιλογή τη χορήγηση κοινολώνης, δεύτερη επιλογή τη χορήγηση κεφαλοσπορίνης δεύτερης γενιάς και δεν κάναμε κάποιο διαχωρισμό ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Νομίζω ότι εδώ θα κάνετε σχόλια. Κατά τη γνώμη σας, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αυξημένη ανθεκτικότητα η προφλοξασίνη? Δεν έχει. Δεν πιστεύετε ότι έχει αυξημένη ανθεκτικότητα η προφλοξασίνη? Ναι, αλλά δεν έχει τόση όση έχει τη μεθοπρίμηση σου φαμαδοξαζόλη. Αυτό πώς το μετράμε, υπάρχει, πώς μετράτε αυτό? Με βάση τις καλλιέργειες βγαίνει αυτό, είναι το κέντρο, το κέντρο λοιμώξης ουσιαστικά βγαίνει. Να ρωτήσω κάτι, στην Αγριά, αν θυμάμαι καλά, είχα προτείνει ότι κυκλοφορεί και η φωσφομικίνη, η οποία είναι μια εφάπαξ δόση, έχει πολύ μεγάλο εύρος, πιάνει τα πάντα, είναι από το στόμα του μια εφάπαξ δόση και έχει ένδειξη απόλυτη στα guidelines η φωσφομικίνη. Για ποιο λόγο δεν πήγε? Για χημειοπροφύλαξη όμως αυτό που λες, γιατί να την για χημειοπροφύλαξη ακόμα και για, μικρο, για επεμβάσεις για μικρά θυλώματα, σε μια εφάπαξ δόση προεγχειρητικά. Απλώς δεν υπάρχει πια πάλι η φωσφομικίνη, πάλι έπεσε ήρθε. Δεν υπάρχει στα φαρμακεία. Αποκλείεται, κύριε Θανασόπουλο. Δίνουμε στο νοσοκομείο και έχουμε και. Υπάρχει σίγουρα. Φωσφοσίν. Πριν ένα μήνα που ψάξανε, δεν την βρήκανε. Πριν ένα μήνα που ψάξανε, δεν την βρήκανε ότι την ξαναπέσανε. Αυτό λέω. Όχι. Υπάρχει. Απλώς μία άλλη ερώτηση, γιατί είναι και λίγο τα διαδικαστικά. Κοινολώνει αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δικαίωμα να γράψουμε ούτε βάσει πρωτοκόλων ούτε τίποτα άλλο σε γυναίκα. Πρέπει να το δικαιολογήσουμε σε άλλον ασθενή, να παρανομήσουμε ή να της πούμε ότι κοίταξε, θα πας να πας να την αγοράσεις μόνη σου. Με αυτό το πράγμα, ενώ για παράδειγμα η κεφαλοσπορή είναι πολύ πιο εύκολη, έτσι, ή το, τη φωσφομικίνη, το οποίο και εγώ τη χρησιμοποιώ, όχι σε εφάπαξ, με δύο ώρες πριν και ένα 24ωρο μετά, ας πούμε. Okay. Συγγνώμη. Ναι. Η έννοια της χημειοπροφύλαξης δεν έχει σχέση με την έννοια της ανθεκτικότητας. Ο άνθρωπος που θα κυστεροσκοπηθεί δεν έχει ουρολίμωξη. Νομίζω ότι είμαστε off topic εδώ. Το αν έχει ουρολίμωξη ή όχι δεν το ξέρουμε καταρχήν. Εσείς ζητάτε καταρχήν στους ασθενείς που έρχονται για κυστεροσκόπηση κάποια αρνητική καλλιέργεια από αυτό το πρέπει να προηγηθεί ως συνήθεια, έτσι, και μετά να απαντήσουμε για το είδος της αντιβίωσης. Okay. Εγώ θα πω δύο πράγματα σε αυτό το θέμα. Καταρχήν. Η μεγάλη σημασία, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά που έχουν αυτά τα shops που κάνουμε εδώ, δηλαδή που ξεκίνησαν στην Αγριά, και ότι μπορούν να διαφέρουν από τα guidelines τα ευρωπαϊκά ή τα AUA, γιατί υπάρχουν ακριβώς οι τοπικές συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, τα ευρωπαϊκά guidelines για τις λοιμώξεις λένε ότι δεν χρειάζεται η αντιβίωση παρά μόνο στους ανθρώπους που έχουν καθετήρα ή ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα ιστορικό με ουρολοιμώξεις. Άρα λοιπόν πάμε εκεί. Αν χρειαστεί, είναι υψηλού κινδύνου, είναι διαβητική, τότε δίνουν τριμεθοπρίμη ή μια δεύτερη γενιά κεφαλοσπορίνη. Εδώ όμως με τις συνθήκες που επικρατούν και τις ξέρουμε ή μπορούμε να τις ψάξουμε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αντιβίωση σε όλους. Τουλάχιστον αυτό είναι το δόγμα ή αυτό που επικρατούσα στάση στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής στο θέμα το να χορηγηθεί αντιβίωση σε όλους, είτε κάνουν οροδυναμικό είτε κάνουν κυστοσκόπηση, είναι σωστή. Τώρα, το είδος της αντιβίωσης είναι γεγονός ότι δημιουργεί ένα θέμα. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω κατά πόσο. Γιατί πρέπει να το συζητήσουμε γενικότερα. Και περίμενα αυτά τα σχόλια. Δηλαδή για την συμπροφλοξασίνη, αν πρέπει να δίνουμε έναντι μια κεφαλοσπορίνη δεύτερη γενιά. Είναι ένα σχόλιο το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Εγώ θεωρώ και ότι. Το δεύτερο θέμα επίση, πολύ σημαντικό και αυτό που λέει ο Θόδωρος, είναι και το θέμα τη αποστήρωση των εργαλείων. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε και το θέμα τη αποστήρωση των εργαλείων τη κυστεροσκόπησή μα, έτσι, στα πλαίσια τη πρόληψη των λοιμώξεων στου ασθενεί μα. Ο συνάδελφος. Πρώτον, η ανθεκτικότητα σε κοινολώνες στον ελληνικό πληθυσμό σε δημοσιευμένα από μικροβιολόγους στατιστικά είναι 15%. Ένα. Δεν έχω τα στοιχεία. Ειλικρινά δεν έχω τα στοιχεία. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω ωστόσο, δεν ξέρω ποιος το έγραψε το κομμάτι αυτό στην Επιτροπή. Θα μου επιτρέψετε στη χημειοπροφύλαξη θα σας θυμίσω ότι δεν προστατεύουμε τον άρρωστο από μια ουρολίμωξη που φέρνει. Τον προστατεύουμε από τον βακτηριακό πληθυσμό του ιατρίου και ακριβώς του νοσοκομείου. Γι' αυτό μιλάμε για την αποστήρωση. Δηλαδή, προστατεύουμε από ιατρογενή λίμωξη. Και αυτό που είπε αυτό είναι δύο πράγματα. Είναι συνδυασμός του τι χλωρίδα υπάρχει στο ιατρείο, στο χώρο,
και τι μπορεί να υπάρχει απικισμένο στο δέρμα του ασθενούς, το οποίο εμείς θα περάσουμε μέσα στην ουρήθρα. Γι' αυτό το ποσοστό της αμυλογλυκοσίδης ίσως θα έπρεπε να το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, τώρα μου έδωσε μια ιδέα αυτή η παρατήρηση του συναδέλφου. Θεωρώ ότι ο καθένας ξέρει το περιβάλλον και είναι πολύ καλύτερο πανεπιστήμιο ο Απόστολος παρά να αποφασίσουμε εμείς εδώ να πάει να συνεννοηθεί με τους μικροβιολόγους το τι γίνεται στο περιβάλλον του Παπαγεωργίου και να αποφασίσει και αν του πούνε εμείς ευτυχώς έχουμε γλιτώσει και εδώ δεν έχουμε, γιατί ακριβώς αυτό φοβόμαστε. Την ενδοσοκομιακή, λόγω της μικροεπέμβασης, έτσι. Οπότε και να καθορίζεται σε συνεργασία με την ΕΣΕΚΑΣΟΤΕ. Στο Παπαγεωργείο, στην κλινική υπάρχει ήδη ένα πρωτόκολλο, ας πούμε, και γίνεται αμυνογλυκοσίδη σε όλους τους ασθενείς. Όχι. Το βγάλατε μέσω των μικροβιολόγων με το τι. Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν το έκανα εγώ. Οπότε, όχι. Το ξέρω. Απλώς αποφασίστηκε έτσι. Λέω. Οπότε αυτό ας το αφήσουμε λίγο, ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύ ωραίοι παράγοντες. Να πούνε ότι κλασικά θέλουμε ένα μόνο dose και να μείνει ότι αυτό συνδυάται από τις συνθήκες εργασίες και το μικροβιακό περιβάλλον του εξεταστηρίου. Λοιπόν. Τώρα ελπίζω να μπορείτε να διαβάσετε λίγο αυτά. Ένα εύκαμ το είναι από πίσω, μου άρεσε και το έβαλα. Λοιπόν, όσον αφορά την αντιπικτική αγωγή και την κυστεροσκόπηση, είναι ακόμη ένα θέμα το οποίο υπήρξε αρκετή συζήτηση στην ομάδα ομοφωνίας και φαντάζομαι ότι ίσως υπάρχει και αρκετή, μπορεί να προκληθεί και εδώ αρκετή συζήτηση. Δεν υπήρχε συμφωνία για το καθένα από τα αντιπικτικά. Μια τάση ομοφωνίας υπήρχε για διακοπή της ασθενοκουμαρόλης για 2 με 3 ημέρες με ταυτόχρονο έλεγχο του πικτικού μηχανισμού. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Ποιοι κόβουν το σαλοσπύρι, το πλαβίξ, πριν κάνουν κυστεροσκόπηση. Δεν είναι ασυνοκουμαρόλη. Όχι, όχι. Θα πάμε και στα... Όχι, όχι. Με τη σειρά για το πλαβίξ. Εύκαμπτη ή άκαμπτη. Και κυρίως για σαλοσπύρι για το πλαβίξ, γιατί και η πρόταση περί γεφυροποίησης δεν καλύπτει. Ποιοι κόβουν το σαλοσπύρι, το πλαβίξ, θα είναι στη ρουτίνα τους. Ωραία. Ποιοι δεν το κόβουν. Περισσότεροι λοιπόν δεν το κόβουν τόσο. Νομίζω 50-50 μου φάνηκε. Υπάρχει και η απόφαση βάσει ενδείξεων. Δηλαδή, όχι. Μια γυναίκα, ένας άντρας. Στη γυναίκα νομίζω ότι το γράφουν παρακάτω ότι η αιμορραγία για τις γυναίκες. Σταύρο, συγγνώμη. Το σημαντικό είναι να αυτοί που σηκώσαν χέρι στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση, αν κάνουν εύκαμπτη ή άκαμπτη κυστεροσκόπηση, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Στην εύκαμπτη δεν χρειάζεται ποτέ ουσιαστικά. Ακόμα και αν είναι μεγάλο ο προστάτης και δύσκολη είσοδος. Δεν θα τραυματίσει. Στην αυτά... αυτά γράφτηκα. Αυτά είναι διατυπωμένα. Δεν βάζει και καθετήρα σε αυτό το πράγμα, αλλά βάζει. Αυτά είναι διατυπωμένα στις τελευταίες δύο προτάσεις, έτσι λίγο αρκετά συγκαλυμμένα. Η χρήση εύκαμπτη του κυστεροσκοπίου θεωρείται λιγότερο τραυματική, συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο αιμορραγίας και επομένως καθαρά ευκολότερη τη διατήρηση αντιπικτικής αγωγής. Και η διατήρηση αντιπικτικής αγωγής είναι λιγότερο επικίνδυνη για αιμορραγία σε γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες. Ο συνάδελφος κάτι θέλει να πει. Σε αυτό το θέμα έχουν δώσει δυστυχώς ήδη απάντηση η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Κυρίως το ζήτημα αφορά τα DES-10, τα οποία είναι τα drug eluting που χρειάζονται τη διπλή αντιμοπιταλιακή αγωγή για ένα χρόνο. Και η απάντηση που έχουν δώσει για τα χειρουργεία μικρής βαρύτητας, τα οποία περιλαμβάνεται το τουρκίστεος, άρα πολύ περισσότερο η κυστεροσκόπηση, απαγορεύεται η διακοπή. Και είμαστε νομικά ακάλυπτοι. Το bridging δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Αυτοί οι άρρωστοι ακόμα και μετά το πρώτο έτος, με βάση τις καρδιολογικές οδηγίες οι οποίες είναι δημοσιευμένες, ούτε το σαλοσπύρι πρέπει να διακόπτεται. Το λέω γιατί είναι νομικό θέμα. Εμείς βέβαια παραπέμπουμε εδώ πέρα στο θεράποντα, πάντα σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό, έτσι, καρδιολόγο, παθολόγο και αγιοχειρουργό. Η 24ωρη διακοπή για ποιο λόγο γίνεται? Πώς? Η 24ωρη διακοπή για ποιο λόγο γίνεται? Πριν την κυστεροσκόπηση. Εδώ οι αναισθησιολόγοι ζητάνε 8 ώρες πριν να έχει γίνει. Όχι 24 ώρες. Το 24ωρο είναι για το bridging. Για την υπαρρύνη χαμηλού μοριακού βάρους που αντικαθιστά το πλαβίξ που έχει διακοπεί μια εβδομάδα. Σταματούν και την υπαρρύνη χαμηλού μοριακού βάρους 24 ώρες πριν. Άλλο κλασικό. Αυτό λέω. Για ποιο λόγο πρέπει να σταματήσει 24 ώρες πριν την κυστεροσκόπηση την υπαρρύνη? Εδώ οι αναισθησιολόγοι, σας λέω για χειρουργία, ζητάνε 8 ώρες νωρίτερα να έχει γίνει. Δηλαδή το, αυτή η ώρα το 24 είναι 8 ώρο. Νόμιζα ότι λέγατε 8 μέρες, συγγνώμη. Όχι, όχι, για 8 ώρες λέω. Οι αναισθησιολόγοι, εμείς ζητάμε 24 για την κυστεροσκόπηση. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Μήπως είναι μετά την κυστεροσκόπηση. Μπορεί να μην κάνει την πρακτική. Ένα θέμα σημαντικό είναι
ότι οι καρδιολόγοι λένε αυτό που θα ήθελαν για την καρδιά. Οι καρδιολόγοι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, ούτε σε κανένα δικαστήριο, έτσι οι καρδιολόγοι, να μας πούνε μέσα σε ποιο διάστημα θα κόψουμε για το χειρουργό. Λοιπόν, άμα ακολουθούσαμε αυτά που λένε, δηλαδή εμένα ο καρδιολόγος μου λέει δεν αιμορραγούνε, δεν αιμορραγούνε. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία και το κριτήριό τους, άμα διαβάσετε τα σκεπτικά των guideline τους. Τι αντιμετωπίζουν εκείνοι όταν κάνουν στεφανογραφία. Συγγνώμη, το ίδιο είναι ο προστάτης με τη στεφανογραφία. Το θέλουμε γνώμες πραγματικά. Υπάρχουν μελέτες για ουρολογικά χειρουργία. Μικρές, αλλά πλέον υπάρχουν συγκριτικές μελέτες ακόμα και για διουρηθρική προστάτου, που είναι ένα ταμπού για όλους. Υπάρχουν δημοσιεύσεις για μείζωνα χειρουργία με ρομποτική προσπέλαση, γιατί αυτό πουλάει. Συγγνώμη, το λέω έτσι ομά. Αλλά υπάρχουν οδηγίες. Και η μοναδική περίπτωση που μπορεί κανείς να είναι ασφαλής, μιλάμε μόνο για τα drug little stent, είναι η χορήγηση ενδοφλέβιου 2β3 αναστολέα, ο οποίος είναι στην ουσία άμεσης, πολύ μικρής ημίσιας ζωής λεπτών. Στην ουσία ο άρρωστος με ενδοφλέβια χρήση του φαρμάκου μέχρι το χειρουργείο είναι καλυμμένος, χειρουργείται, είναι ακάλυπτος και αμέσως μετά το χειρουργείο ξαναμπαίνει σε κάλυψη και είναι καλυμμένος. Νομίζω ότι το Ιπποκράτιο, λόγω της δυναμικής που έχει η καρδιολογική κλινική εκεί, έχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο σε συνεργασία με τους ουρολόγους της, του Ιπποκρατίου. Εμείς ευκαιριακά στο Λαϊκό έχουμε κάνει τέτοια κάλυψη ασθενής, ωστόσο είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί οι καρδιολόγοι έχουν δημοσιεύσει οδηγίες. Ό,τι λέμε εμείς δεν είναι οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία έχει συστήσει μια ειδική επιτροπή, η οποία ασχολείται ακριβώς με το θέμα τόσο της διακοπής, όσο επίσης και της θρομβοπροφύλαξης μετά τα μείζωνα χειρουργία. Δηλαδή, ένα χειρουργείο πότε να ξεκινήσω την αντιπηκτική μου, ιδιαίτερα αν είναι και λίγο ζουμερό, να βάλω, να μην βάλω σε μια TURP, αν είναι που έχει ένα υψηλού κινδύνου ασθενής. Έπρεπε να είχαν δώσει τις κατευθείαν γραμμές πέρυσι. Ναι, αλλά ήταν όμως ένα κομίτι το οποίο προσπάθησα να το κάνω γρήγορα. Δεν τα κατάφεραν, όχι γιατί δεν δουλέψαν, δεν τα κατάφεραν επειδή συναντήσαν τρομερές δυσκολίες και πιθανώς να τα καταφέρουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αλλά και πάλι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Αντικρουόμενες μελέτες, εξαιρετικά δυσκολία και εκεί πάλι θα μείνει τελικά το βάρος να πέσει σε κάθε έναν από εμάς όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον άρρωστο μπροστά μας. Πάντως, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης, δεν είναι το θέμα μας βέβαια, αλλά εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, αναβάλουμε χειρουργία επειδή έχει πάρει ο ένα αλλοσπύρ 5 μέρες πριν. Επομένως, θα ήταν ευχής έργο να γίνει κάτι με αυτή την επιτροπή ομοφωνία. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο. Άλλο το χειρουργείο, άλλο η απλή και στη σκόπηση για τα λάθη. Αυτό είναι το δεύτερο Βαγγέλης, γιατί είναι από το πολλά. Μια τελευταία παρατήρηση. Όχι, απλά για το σαλοσπύρι, ειδικά τώρα που το είπε ο Ηρακλής. Το σαλοσπύρι κακώς το φοβόμαστε τόσο πολύ. Στην Αγγλία η ασπιρίνη των 75 μιλιγράμμ δεν κόβεται ποτέ και για κανένα χειρουργείο. Δεν νομίζω ότι αυτά τα 25 μιλιγράμμ κάνουν τόση διαφορά. Το Πλαβίξ είναι προβληματικό φάρμακο. Το σαλοσπύρι κακώς το φοβόμαστε τόσο. Είναι δύσκολο όμως κάποιος να προτείνει μην το κόβεται. Δηλαδή, χωρίς να έχει. Όχι, αλλά αν για κάποιους λόγους δεν έχει κοπεί, δεν είναι λόγος αναβολής αυτό το πράγμα. Ας πούμε στις βιοψίες προστάτη υπάρχει, πλέον δεν υπάρχει με σαλοσπύρ, κανονικά έτσι. Εγώ το κόβω. Μεσοπλησιάζουμε προς το τέλος. Εδώ μια πρόταση για την αναφορά του αποτελέσματος και το πρότυπο που πρότεινε ο καθηγητής κ. Χατζηχρήστου. Η περιγραφή ευρημάτων εδώ είναι αρκετά αναλυτικά, βέβαια. Θα τα δείτε, θα καθίσω να τα διαβάσω αυτά τώρα. Σε σκόπους πάλι περιγραφή ευρημάτων, να αναφέρουμε λεπτομέρεια, να είναι καθαρό, περιεκτικό και εύκολα κατανοητό. Και αν κρίνουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, η πρόταση είναι να το προτείνουμε στα συμπεράσματα. Και αυτή είναι η τελευταία ουσιαστικά διαφάνεια με τις παρουσίες των προτάσεων ομοφωνίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια άλλα σχόλια ή να τα κλείσουμε εδώ. Ή ο Σταύρος θέλει να κάνει κάποιο γενικότερο σχόλιο. Όχι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ σπουδαία, είναι μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία και κυρίως το γεγονός ότι πριν ακόμα καταλήξει η Επιτροπή στο τελικό της κείμενο, τα παρουσίασε προκειμένου να δεχτεί και τα δικά σας σχόλια. Γιατί σας είπα και πριν ότι το μεγαλύτερο είναι η συμμόρφωση από μέρους μας έναντι αυτών των οδηγιών που θα βγουν. Δηλαδή το να βγάλει κανείς κάποιες οδηγίες, τις οποίες δεν πρόκειται να ακολουθήσει κανείς, δεν έχουν καμία σημασία. Γι' αυτό εξέδικαν σε δύο ακροατήρια. Ακριβώς. Καλή ξεκούραση και στις 6 ώρα εδώ πάλι.